Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και ευθύς αμέσως υποδεχόμαστε εδώ στο κεντρικό στούντιο του SBC την κυρία Μαρία Γιαννακάκη, η οποία είναι περιφερειακή σύμβουλος Αττικής και πρώην βουλευτής με το κόμμα της Δημοκρατικής Αριστεράς. Κυρία Γιαννακάκη, να σας καλωσορίσουμε. Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας και πριν πάμε σε όλα αυτά τα σημαντικά που απασχολούν τους Έλληνες πολίτες εν αναμονή των εκλογών και της δημιουργίας μιας σταθερής κυβέρνησης, που θεωρητικά και πρακτικά είναι το ζητούμενο σε αυτή τη φάση, θα ήθελα να μας πείτε εσείς πώς και δεν σας είδαμε να ακολουθείτε την Δημοκρατική Αριστερά, είδαμε να αποχωρείτε μετά την απόφασή της να συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ. Ναι, ακριβώς. Ήταν μια απόφαση η οποία, όπως έχω εξηγήσει και στη δήλωση αποχώρησής μου από τη Δημοκρατική Αριστερά, ουσιαστικά αναιρεί τις ιδρυτικές αρχές της και έρχεται σε αντίθεση με όλες τις αποφάσεις όλων των συνεδρίων και αναιρεί στην ουσία της και την πολιτική της Δημοκρατικής Αριστεράς τα 5 τελευταία χρόνια. Και εξηγούμε. Δεν θα μείνω στα διαδικαστικά, πώς πάρθηκε η απόφαση στο ότι ουσιαστικά η ηγεσία της Δημοκρατικής Αριστεράς αποφάσισε να μην προσμετρήσει 9 επιστολικές ψήφους. Για πρώτη φορά αυτό έγινε σε Κεντρική Επιτροπή και σε μια τόσο κρίσιμη απόφαση. Οπότε ουσιαστικά δεν υπήρχε, πρόκειται για μια πλασματική πλειοψηφία, όπως γιατί, επίσης. Γιατί το λέτε αυτό, δεν υπήρξε, ναι μεν οριακή, αλλά υπήρξε πλειοψηφία. Ναι, αλλά υπήρχαν και 9 επιστολικές ψήφοι ανθρώπων, μελών της Κεντρικής Επιτροπής που δικαιολογημένα και για αντικειμενικούς λόγους αποουσίαζαν, οι οποίες ήταν αρνητικές όσον αφορά στην. Και δεν ελήφθησαν υπόψη. Δεν ελήφθησαν υπόψη. Και εγώ σας λέω πάρα πολλές φορές, επειδή οι σύντροφοί μου στη Δημοκρατική Αριστερά με τιμούσαν ανελιπώς με την ψήφο τους στα ανώτατα κεντρικά όργανα και στην Εκτελεστική Επιτροπή και στην Κεντρική Επιτροπή, ήταν πάρα πολλές οι φορές που απουσίαζα είτε στο εξωτερικό σε αποστολές της Βουλής είτε για άλλους λόγους και κανονικά ψήφιζα επιστολικά. Σε μια τέτοια λοιπόν κρίσιμη απόφαση δεν ελήφθησαν υπόψη. Επίσης, βάσει του καταστατικού μας, και αυτό δεν είναι θεσμολαγνικό, το καταστατικό ενός κόμματος είναι ο συνταγματικός του χάρτης, είναι το Σύνταγμά του. Μια τέτοια σοβαρότατη απόφαση που αφορά προεκλογικές συνεργασίες και συμμαχίες μπορούν να ληφθούν μόνο από το διαρκές συνέδριο. Mm-hmm. Η ηγεσία δεν ήθελε να το κάνει γιατί σαφώς ήξερε ότι μια τέτοια πρόταση δεν θα περνούσε. Περνάμε λοιπόν σε πιο πολιτικά θέματα που είναι τα εξής. Όπως είπα, αυτή η απόφαση έρχεται σε αντίθεση με όλες τις αποφάσεις των συνεδρίων τα τελευταία 5 χρόνια και με τις ιδρυτικές αρχές. Εμείς λέγαμε ότι σαφώς ο χώρος της σοσιαλδημοκρατίας είναι ένας χώρος που δύναται να είναι ένας συνομιλητής της Δημοκρατικής Αριστεράς. Εάν και εφόσον όμως απομακρυνθεί από τις νεοφιλελεύθερες θέσεις που είχε πάρει τα τελευταία χρόνια, για να μην πω τις τελευταίες δεκαετίες, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όχι μόνο σε ελληνικό, που ουσιαστικά είχε γίνει παρακολούθημα της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι η κυρία Γεννηματά δημοσίως βγαίνει και στηρίζει τη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, ότι όλα είναι καλώς καμωμένο, ότι έπρεπε να ψηφιστεί πρόεδρος της Δημοκρατίας το Δεκέμβρη, προκειμένου να μην προχωρήσουμε σε εκλογές. Δυστυχώς μια τέτοια απόφαση δεν μπορούσε να την υπηρετήσει ούτε ως απλώς μέλος του κόμματος. Μάλιστα, δεν είναι έτσι δηλαδή μόνο το γεγονός ότι δεν λήφθησαν υπόψη κάποιες επιστολές, αλλά και το γεγονός ότι. Όχι, είναι βαθιά πολιτική λόγη. Μάλιστα. Θα θεωρούσατε ίσως ότι σε αυτή τη φάση η Δημοκρατική Αριστερά θα έπρεπε να στηρίξει το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, σαφώς και έχω τοποθετηθεί ότι αυτή τη στιγμή, στην τόσο κρίσιμη στιγμή που βρίσκεται η χώρα, αυτό που ζητά είναι μια ισχυρή προοδευτική αριστερή κυβέρνηση. Και επειδή το ζητούμενο δεν είναι η ιδεολογική καθαρότητα, γιατί σαφώς και εγώ ίδια και η Δημοκρατική Αριστερά και με την πολιτική που έχει ασκήσει τα τελευταία χρόνια, έχουμε διαφορές από την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, όπως αυτή εκφράζεται σε ζητήματα καθημερινότητας και όχι μόνο σε πολύ κρίσιμα ζητήματα. Μάλιστα. Αλλά αυτή τη στιγμή το ζητούμενο δεν είναι ιδεολογική καθαρότητα. Είναι η επόμενη μέρα της χώρας και ποιος θα διαχειριστεί τις τύχες της χώρας την επόμενη μέρα στα μεγάλα διακυβεύματα. Και θεωρώ ότι αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι μια ισχυρή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Συμφωνώ μαζί σας ως προς ότι θα πρέπει οι ιδεολογίες να πάνε λίγο πιο πίσω. Όχι, προσέχτε.
Το, διαφωνώ. Ίσως έτσι σας το έδωσα να το καταλάβετε σωστά. Ωραία, εγώ θα το πω. Όχι, ότι ιδεολογίες θα πρέπει λίγο να πάμε όχι, πιο πίσω καθόλου. Προκειμένου διαφωνώ να κάθετα μπει μαζί μπροστά σας. Το κοινό καλό της χώρας και να δουλέψουν μαζί δυνάμεις προκειμένου να καταφέρουν να κάνουν την χώρα να προχωρήσει και να βγει από αυτό το τέλμα, από ναι, αυτή την άποψη. Σε αυτό που λέτε, εγώ διαφωνώ μαζί σας. Η διαχωριστική γραμμή αριστερά-δεξιά δεν είναι ιδεολόγημα. Είναι παρούσα περισσότερο παρά ποτέ στην πολιτική ζωή δεν της αλλάζεις, χώρας. Από εκεί και πέρα, όλα αυτά περί εθνικής ομοψυχίας και εθνικής ομάδας διαπραγμάτευσης κτλ. Ξέρετε, η πολιτική δεν είναι γλωσσολογικό συνέδριο, δεν ψάχνουμε όμορφα λήματα και ωραίες λέξεις στα λεξικά. Οι πολιτικές έχουν από πίσω ιδεολογίες. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν εκ διαμέτρου αντίθετες πολιτικές απόψεις δεν μπορούν να βρουν μια συνισταμένη ναι, στα μεγάλα διακυβέρνηματα. Αλλά τώρα όταν εφαρμόζεται δηλαδή ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και από Νέα Δημοκρατία και από ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Το πρόγραμμα είναι κοινό και για τους δύο. Οπότε θα σας απαντήσω αμέσως. Οι ιδεολογίες σε αυτή τη φάση δεν παίζουν και τόσο σημαντικό όχι, ρόλο. Όχι, παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και εξηγούμε. Όταν, για παράδειγμα, θα σας πάρω ένα μεγάλο διακύβευμα, mm-hmm. για παράδειγμα, που είναι η διαχείριση. Η οριστική διαχείριση και διευθέτηση του χρέους που θα ανοίξει αμέσως μετά από τις εκλογές μέσα στο φθινόπωρο. Όταν μέχρι πρότινος Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, γιατί τώρα έχουν αλλάξει το αφήγημά τους, έλεγαν ότι το χρέος είναι βιώσιμο. Και ήταν οι μόνοι πάνω σε αυτόν τον πλανήτη που το υποστήριζαν. Και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έλεγε ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να υπάρξει κοινή συνισταμένη πάνω σε αυτά τα θέματα? Είναι πάρα πολύ απλά τα ζητήματα. Ναι. Αυτό δεν έχει να κάνει τόσο με το θέμα της ιδεολογίας. Έχει να κάνει με το πώς προσεγγίζει το κάθε πολιτικό κόμμα τα δεδομένα που έχει μπροστά τους. Ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα του χρέους, σαφώς είναι καλύτερο να δούμε πώς μπορούμε να το διευθετήσουμε και έχοντας και την υπόσχεση από τους Ευρωπαίους ηγέτες από τον Νοέμβριο του 2012, θα έπρεπε να το εκμεταλλευτούμε. Έλεγε ο κύριος Τσίπρας, βέβαια, να έχουμε το κούρεμα, δεν το καταφέραμε. Ωστόσο, οποιαδήποτε διευθέτηση θα μας κάνει καλό. Τώρα πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μιλάει για κούρεμα, μιλάει για απομείωση. Η Δημοκρατική Αριστερά, βέβαια, αυτά θα έλεγε από το 10, mm-hmm. ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για κούρεμα, ειδικά τώρα, όταν η πλειονότητα του χρέους, το συντριπτικά μεγαλύτερο κομμάτι, είναι δημόσιο, δηλαδή είναι στις χώρες, είναι σαν να κλέβεις, να βάζεις το χέρι σου και να κλέβεις από τους Ευρωπαίους φορολογούμενους. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί τρόποι, οι οποίοι θα οδηγούσαν ουσιαστικά σε ένα βάθος χρόνου, σε ένα γενναίο κούρεμα. Για παράδειγμα, μία επιμήκυνση μεγάλη στο χρόνο, με ένα χαμηλό επιτόκιο, ουσιαστικά σε οδηγεί σε 50-70 χρόνια σε ένα γενναίο κούρεμα. Ναι, αυτό είναι το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας σε χρόνια τώρα και πλέον έχει γίνει και του ΣΥΡΙΖΑ. Μα αφού η Νέα Δημοκρατία μέχρι πρότινος, η Νέα Δημοκρατία μέχρι πρότινος, όπως και το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Βενιζέλου, ο οποίος ήταν ο εμπνευστής του PSI, μας έλεγαν ότι το χρέος είναι βιώσιμο. Είναι αλλαγή αφηγήματος ναι. τον τελευταίο μήνα. Ναι. Ναι, λοιπόν. Από εδώ και στο εξής όμως τι γίνεται. Ακριβώς. Πρέπει να δούμε πραγματικά η επόμενη κυβέρνηση που θα αναλάβει από την 21η, όταν τέλος πάντων σχηματιστεί και ελπίζουμε να είναι το συντομότερο δυνατό, ποιες βασικές προτεραιότητες έχει μπροστά της. Από πού πρέπει να ξεκινήσει η επόμενη κυβέρνηση κατά την άποψή σας, γιατί είναι πολλά τα ανοιχτά θέματα. Τα ανοιχτά θέματα είναι πάρα πολλά και ειδικά στον χώρο της οικονομίας που είναι και η μητέρα των μαχών. Για παράδειγμα, έχουμε μπροστά τώρα μας το ζήτημα να σκεπαστεί και από το προσφυγικό, έτσι. Το οποίο, ναι, το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και καλό να το αφιερώσουμε, λίγο χρόνο. Mm-hmm. Το μεγάλο ζήτημα το οποίο το θίξαμε και προηγουμένως είναι η οριστική διευθέτηση του χρέους. Πότε, πόσο, να ανοίξει μια ουσιαστική και σοβαρή συζήτηση πάνω σε αυτό με τους εταίρους. Το ζήτημα των αποκρατικοποίησεων. Είναι mm-hmm. πράγματα τα οποία είναι υπογεγραμμένα. Λοιπόν, μέχρι το τέλος του Οκτώβρη πρέπει να έχουν λήξει 3 μεγάλες αποκρατικοποιήσεις και μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουν μπει στα σκαριά, να έχουν δρομολογηθεί άλλες 6. Επίσης, το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων. Πώς, με ποιον τρόπο, με τι θα γίνει αυτό μέχρι το τέλος του χρόνου, επίσης έχουμε δεσμευτεί. Σε ένα μήνα πρέπει να έχει σχεδιαστεί μια σοβαρή λύση για τα κόκκινα δάνεια, τα οποία είναι βόμβα για πάρα πολλά νοικοκυριά. Επίσης, το ζήτημα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών.
το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει θα σημάνει και πόσο βάρος θα πέσει στις πλάτες του φορολογούμενου πολίτη. Αυτά είναι μερικά από τα πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα στα οποία θα περιμέναμε τουλάχιστον τους δύο μεγάλους διεκδικητές, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία, η Γλώτα Λανθάνουσα, ο παλιός δικοματισμός, όπως είναι η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, να τοποθετηθούν προεκλογικά και να μας πούν ακριβώς τι σκοπεύουν να κάνουν. Και πέρα από το να βρεθεί μία βιώσιμη λύση και να δρομολογηθούν όλα αυτά, το μεγάλο ζητούμενο αυτές τις χώρες, εγώ θα κουραστώ να το λέω, είναι η παραγωγική ανασυγκρότηση. Το πρόβλημά μας είναι, πέρα από την κρίση χρέους, είναι ότι δεν παράγουμε. Πήραμε. Έτσι, αυτό η οικονομία μας βασίζεται στις εισαγωγές. Οι εξαγωγές είναι σαφώς. Είμαστε μια μεταπρατική κοινωνία, μια μεταπρατική οικονομία. Ναι, από εκεί και πέρα, λοιπόν, πήραμε και ήταν μια επιτυχία της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Πήραμε το πακέτο της αναπτυξιακής βοήθειας, το περίφημο πακέτο Juncker. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, χρειάζεται ένα συνεκτικό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας για να έρθει αυτό το πακέτο και να χρησιμοποιηθεί με έναν τρόπο που θα δώσει όθηση στην οικονομία και θα μειώσει την ανεργία, γιατί η ανεργία δεν μειώνεται με ευχές, μειώνεται με ένα σοβαρό σχέδιο. Νομίζω ότι αν δεν προχωρήσουμε σε δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, τις οποίες έχει ανάγκη ο τόπος, έχει ανάγκη το δημόσιο, και κατεξοχήν η αριστερά είναι αυτή που θα έπρεπε να μιλάει για μεταρρυθμίσεις, αλλά για μεταρρυθμίσεις δημοκρατικές, όχι για τις απορριθμίσεις που είδαμε στο παρελθόν να γίνονται από Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Είναι ποτέ δυνατόν η αριστερά να είναι ευχαριστημένη από το δημόσιο τομέα που έχει φτιάξει ο παλιός δικοματισμός, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ? Και εξάλλου, αν δεν διορθωθούν, εγώ το λέω συνέχεια, είναι σαν αυτό το ποτήρι, είναι σαν την πίθο των Δαναΐδων στον αρχαιοελληνικό μύθο. Αν δεν φτιάξουμε τις ρογμές και τις τρύπες, οτιδήποτε και αν ρίχνουμε μέσα ως χρήματα, θα φεύγει και θα χάνεται. Μάλιστα. Ωραία το θέσατε. Και βεβαίως μέσα σε όλα αυτά το θέμα των ελληνικών επιχειρήσεων πονάει πάρα πολύ. Βλέπουμε ότι, εντάξει, είναι γνωστό ότι όλα αυτά τα χρόνια αρκετές επιχειρήσεις έχουν κλείσει. Αυτές που έχουν επιβιώσει, αν δεν βρίσκονται σε καθεστώς συρρήκνωσης, τουλάχιστον έχουν αναστείλει τα σχέδιά τους. Όπως είπατε και εσείς, το θέμα της ανακεφαλοποίησης των ελληνικών τραπεζών είναι μείζον για να αρχίσουν και πάλι να επιστρέφουν στον κανονικό τους ρόλο, που είναι η δανειοδότηση των ελληνικών επιχειρήσεων, και μάλλον αυτό θα αργήσει να γίνει. Αλλά θα ήθελα να πάμε σε ένα θέμα, να το δούμε και ένα... Μισό σχόλιο γι' αυτό. Συμφωνώ σε όλα αυτά που είπατε. Το περίφημο ζήτημα των επενδύσεων. Ξέρετε, και εδώ συνδέεται άμεσα και με τα εργασιακά, γιατί ξεχάσαμε να πούμε προηγουμένως ότι τα μεγάλα ζητήματα τα οποία πρέπει να τεθούν και να λυθούν μέχρι το τέλος του χρόνου είναι το ασφαλιστικό και το εργασιακό. Και γι' αυτό ξαναγυρίζω σε αυτό που είχα πει στην αρχή. Το ίδιο θα χειριστεί τα μεγάλα ζητήματα, το ασφαλιστικό και το εργασιακό, μια συντηρητική κυβέρνηση, και το ίδιο μια αριστερή κυβέρνηση. Ναι, υπάρχει το μνημόνιο, και το μνημόνιο πρέπει να εφαρμοστεί. Τελεία, παύλα, εγώ το λέω αυτό 5 χρόνια τώρα. Αλλά από εκεί και πέρα, το μνημόνιο είναι ένας καταστατικός χάρτης. Στις λεπτομέρειές του, το ποιος θα τους χειριστεί και ποιος θα το χειριστεί στις λεπτομέρειές του και θα το εξειδικεύσει, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και σημασία. Οι επενδύσεις, λοιπόν, σε μια χώρα δεν έρχονται από την αποσάρθρωση των εργασιακών σχέσεων και τα εξευτελιστικά μεροκάματα. Έρχονται ένα πιο ξεκάθαρο φορολογικό περιβάλλον. Με ένα σταθερό φορολογικό περιβάλλον, με διαφάνεια, με μείωση της γραφειοκρατίας, με ένα σταθερό πολιτικό περιβάλλον. Και δεν θα κουραστώ να λέω το παράδειγμα της Σουηδίας. Η Σουηδία τον προηγούμενο χρόνο είχε τις περισσότερες ξένες επενδύσεις, και το ξέρετε, απλά σας το θυμίζω, ότι είναι η χώρα η οποία έχει τα πιο ψηλά μεροκάματα. Άρα ο σοβαρός επενδυτής δεν ψάχνει να πληρώσει τους εργαζομένους μπυρπάρα. Αυτό που ψάχνει είναι ένα σταθερό φορολογικό περιβάλλον, και όχι μέσα σε 3 χρόνια 35 αλλαγές στο φορολογικό νόμο. Έτσι. Θα πρέπει να κοιτάξουμε πάντως λίγο γύρω μας, γιατί στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν πολλά παραδείγματα τα οποία δείχνουν τον τρόπο που μπορείς να διαχειριστείς την κατάσταση και την οικονομία σου. Είναι επιτυχημένα, αλλά εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε καταφέρει να τα εφαρμόσουμε. Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό.
ποσοστό. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι η οικονομική κρίση είναι παγκόσμια, είναι ευρωπαϊκό φαινόμενο, υπάρχουν παθογένειες ευρωπαϊκές, αλλά υπάρχουν και παθογένειες οι οποίες είναι καθαρά εθνικές και μία κυβέρνηση προοδευτική και αριστερή πρέπει πρώτα και κύρια να έρθει να διορθώσει αυτές τις παθογένειες που είναι οι παθογένειες των τελευταίων 40 Έτσι. Χρόνων και που οφείλονται σε συντηρητικές κυβερνήσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θα επιστρέψω σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως, γιατί έχει ενδιαφέρον το θέμα και αναφέρομαι στον μεγαλύτερο διεθνή πιστωτή των ελληνικών επιχειρήσεων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2015, που ήταν οι γερμανικές τράπεζες. Και σύμφωνα με έκθεση τριμήνου της Τράπεζας των Διεθνών Διακανονισμών, στις αρχές του τρέχοντος έτους, οι πιστώσεις γερμανικών τραπεζών στην Ελλάδα ανήλθαν σε 7 δισεκατομμύρια ευρώ, την ώρα που οι διεθνείς τράπεζες απέσυραν από τη χώρα συνολικά 26 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάμε να παρακολουθήσουμε το βίντεο που έχει επιμεληθεί η Εύβη Χρήσου και επιστρέφουμε εδώ με την κυρία Γιαννακάκη για να συζητήσουμε το θέμα. Οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν έχουν εισρωές από τις ελληνικές τράπεζες και δανειοδοτούνται από τις γερμανικές. Οι λεπτομέρειες στο βίντεο που ακολουθεί. Οι γερμανικές τράπεζες αποτέλεσαν το σημαντικότερο διεθνή πιστωτή των ελληνικών εταιριών κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Αυτό προκύπτει από τη τριμηνιαία έκθεση της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών, σύμφωνα με την οποία η αύξηση των πιστώσεων στην Ελλάδα μεταξύ του 2012 και 2014 προήλθε κυρίως από τη Γερμανία, τη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αντιθέτως, οι γαλλικές τράπεζες περιόρισαν αισθητά τα ανοίγματά τους προς τις ελληνικές επιχειρήσεις κατά την ίδια περίοδο. Σύμφωνα με την έκθεση, από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2015, οι γερμανικές πιστώσεις προς την Ελλάδα ανήλθαν στα 7 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 2/3 διοχετεύθηκαν στον μη τραπεζικό ιδιωτικό τομέα. Σημειώνεται ότι ήταν μειωμένες κατά 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρσι. Οι βρετανικές τράπεζες είχαν επενδύσει περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ελλάδα μέχρι το Μάρτιο του 2015 και οι Ολλανδικές στο ποσό των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, η μεγαλύτερη μείωση επενδύσεων μέσα σε ένα μόλις χρόνο παρατηρήθηκε από τις Αμερικανικές τράπεζες. Από τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ, οι πιστώσεις στην Ελλάδα περιορίστηκαν σε μόλις 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα γαλλικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα χορήγησαν πιστώσεις σε ελληνικές εταιρείες πολύ λιγότερες των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ τη στιγμή που το 2012 οι γαλλικές τράπεζες ήταν ο σημαντικότερος διεθνής πιστωτής ελληνικών εταιριών. Οι δύο μεγάλες γαλλικές τράπεζες, Société Générale και Crédit Agricole, διατηρούσαν επί σειρά ετών υποκαταστήματα στην Ελλάδα, τα οποία όμως έχουν στο μεταξύ πουλήσει. Μέσα στο κλίμα ανησυχίας και αβεβαιότητας για το ενδεχόμενο ενός Brexit κατά τους πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους, οι διεθνείς τράπεζες απέσυραν από την Ελλάδα συνολικά 26 δισεκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, είναι χρήσιμο αυτό που βλέπουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε ότι ο μεγαλύτερος πιστωτής των ελληνικών επιχειρήσεων είναι οι γερμανικές τράπεζες. Πού έχουμε φτάσει? Κοιτάξτε, δεν είναι κατάντια. Σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία... Ναι, αλλά είναι ο μεγαλύτερος. Δεν αναφέρομαι στο ότι δανειζόμαστε. Αλλά είναι γεγονός ότι και με τα capital controls, αλλά γενικότερα και με το ζήτημα της ανάγκης ανακεφαλοποίησης των τραπεζών, έχει κλείσει στρόφιγα. Και σαφώς πρέπει να γίνουν βήματα προκειμένου να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν οι ελληνικές επιχειρήσεις και να πάρει μπροστά η ελληνική οικονομία. Όλα αυτή τη στιγμή θέλουν ένα restart και όχι μόνο η οικονομία. Έτσι είναι. Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε χρόνο, σας πάω κατευθείαν στο θέμα του προσφυγικού. Ήσασταν υπεύθυνοι για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μεταξύ, όπως και εξωτερικής πολιτικής και άμυνας του κόμμα μου, αλλά ήμουν και γενική εισηγήτρια και είμαι ακόμη, γιατί δεν έχει εκλεγεί καινούριος ακόμη, του Συμβουλίου της Ευρώπης για θέματα ρατσισμού, ξενοφοβίας και μυσαλλοδοξίας. Οπότε είναι χρήσιμη άποψη. Όχι, είναι ένα θέμα το οποίο γνωρίζω πάρα πολύ καλά, με την έννοια ότι και εργάζομαι στο πεδίο πάρα πολλά χρόνια. Αυτό είναι μια προσφυγική κρίση και πρέπει αυτό να το έχουμε υπόψη μας, γιατί ξέρετε, στον ελληνικό δημόσιο διάλογο και όπως τα πράγματα πολλές φορές τα προσεγγίζουμε και βάζω τον εαυτό μου πρώτη με κάποια ελαφρότητα, μπερδεύουμε μεταναστευτικό, προσφυγικό κτλ. Όπως είπε η Φεντερίκα Μογκερίνη, μια ολόκληρη χώρα μετακομίζει αυτή τη στιγμή.
Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Και η Ελλάδα είναι, είναι χώρα εισόδου και είναι οι πύλες της Ευρώπης. Από εκεί και πέρα η Γερμανία πριν από 15 περίπου μέρες προχώρησε σε μια κίνηση άρση κάποιων διατάξεων της συνθήκης του Δουβλίνου 2 προκειμένου να διευκολύνει τους πρόσφυγες. Ενώ προχθές είδαμε ότι έκλεισε τα σύνορά της με την Αυστρία λέγοντας ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί τις ροές. Mm. Και εγώ έλεγα τότε ότι χαιρετίζω αυτή την ενέργεια της Γερμανίας, αλλά για να μας αποδείξει ότι δεν είναι πυροτέχνημα και ότι πραγματικά θέλει ως ιδιαίτερη δύναμη να πάει μπροστά την Ευρώπη σε αυτό το ζήτημα, θα έπρεπε να το κάνει θεσμικά και μέσα από τα όργανά της. Πράγμα το οποίο δεν έγινε. Σαφώς το Δουβλίνο 2 θα πρέπει να καταργηθεί ή να τροποποιηθεί ριζικά. Mm-hmm. Αλλά θέλω να βάλω και μία άλλη διάσταση. Και με αυτό να κλείσουμε. Ναι, ότι όταν υπάρχει οδηγία 2001, του 2001-51 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που λέει ότι κανείς δεν μπορεί να μπει σε ένα αεροπλάνο ή σε ένα πλοίο από τις χώρες εκεί και να μπει στην Ευρώπη γιατί αναγκαστικά θα πρέπει να γυρίσει πίσω πληρώνοντας και το εισιτήριο. Βλέπουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι παίζουν κορώνα γράμματα τη ζωή τους και έχουμε δυστυχώς αντιμετωπίζουμε μια ευρωπαϊκή υποκρισία σε αυτό το ζήτημα. Πρέπει να γίνουν τομές προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα. Και πρέπει να έχουμε και έτσι, πέρα από το ανθρωπιστικό, το οποίο είναι εκ των όνων κάνευ, χρειάζονται και επιχειρησιακές ικανότητες. Mm-hmm. Έτσι είναι. Και ήθελα πολλά να σας ρωτήσω, αλλά δυστυχώς μας πιέζει ο χρόνος, να δημιουργηθούν οι μηχανισμοί, έτσι, που να γίνει διαχείριση. Κοιτάξτε, επειδή είχαμε εχθές... Των προσφύγων, ο διαχωρισμός ίσως με τους μετανάστες. Ναι, εχθές είχαμε τη Σύνοδο Κορυφής, τη Σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την άλλη εβδομάδα θα έχουμε έκτακτη διάσκεψη για αυτό mm-hmm. το ζήτημα και έγινε μια σειρά από προτάσεις. Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από τον Υπηρεσιακό Υπουργό. Έγινε μια σειρά από προτάσεις όπως το να δημιουργηθούν κάποια στρατόπεδα, δεν μου αρέσει η έκφραση, αλλά αυτή χρησιμοποιήθηκε, στρατόπεδα αναμονή στην Ελλάδα, να γίνονται οι καταγραφές από μεικτά κλιμάκια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Frontex. Γι' αυτό θα γίνει η σύνοδος την επόμενη εβδομάδα. Είναι ένα ζήτημα που χρειάζεται δομές, χρειάζεται χρήματα, αλλά χρειάζεται κυρίως και μια επιχειρησιακή διάθεση προκειμένου να ξεμπλοκάρονται τα ελληνικά νησιά, τα οποία πραγματικά έχουν πάνω τους το μεγαλύτερο βάρος λόγω της γεωγραφικής τους θέσης. Αυτό είναι αλήθεια, δυστυχώς, για όλους μας. Ελπίζουμε μετά την 21η όλα αυτά να πάρουν μια σειρά, αν και είναι δύσκολα θέματα, πολύ δύσκολα να τα διαχειριστούμε. Κυρία Γιαννακάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.